Καλησπέρα. Όντως πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν έλθει στο ναό να προσκυνήσουν το χαριτόρυβρητο λείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Είναι το αριστερό χέρι της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, το οποίο είναι άφθαρτο. Και το τίμιο ξύλο έχουν έρθει από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, το Άγιον Όρος. Τα έφεραν οι πατέρες και φέραν την ευλογία των Αγίων Λειψάνων, του Τιμίου Ξύλου, αλλά και την ευωδία, θα λέγαμε, του Αγίου Όρους. Σήμερα, Σάββατο, μόλις τελειώσαμε το Ευχέλιο και τον Εσπερινό, όπως βλέπετε ακόμα, ενώ έχει τελειώσει εδώ και μία ώρα ο Εσπερινός, ακόμα προσέρχεται κόσμος. Και επίσης θα μείνουν απόψε μέχρι τις 9 και αύριο το πρωί, στις 7 η ώρα, που θα ξεκινήσει ο όρθρος, θα είναι εδώ τα Αγία Λείψανα και το Τίμιο Ξύλο, μέχρι το βράδυ στις 9. Στις 9 η ώρα θα κλείσει ο ναός και θα αναχωρήσουν για το Άγιον Όρος το Τίμιο Ξύλο και τα Αγία Λείψανα. Δόξα τω Θεώ. Θα έρθει οι άνθρωποι από όλο τον νομό Εντολό Καρανία στην Αχαΐα. Από πού σας έχουν πει? Έχει έρθει καταρχάς, πριν από όλη η ενορία του αντιρρίου, έχει περάσει από εδώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αύπακτο, καθώς βλέπω γνωστές φυσιογνωμίες και βλέπω ότι έχουν περάσει πάρα πολύ. Έχουν έρθει από την Πάτρα, από τον Πύργο, από τα Λαχενά, από την Καλαμάτα, από το Αίγιο. Έχουν έρθει από τη Φωκίδα, έχουν έρθει από το Αγρίνιο, από το Μεσολόγγι. Έξω από το Νετολοκαρνίνι ακόμα έχουν έρθει και από την Πρέβεζα. Και από τα Γιάννενα κάποιοι έχουν έρθει φέτος. Ήρθε και ένα λεωφορείο. Ξεκινήσαμε από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, ύστερα από την ευγενή πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου και με την ολοπρόθυμη συγκατάβαση και ευλογία του Σεβαστού Καθηγουμένου μας Αρχιμανδρίτου Ελισσαίου, φέραμε στην Ιερά Μητρόπολη Ναυπακτίας και στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Αντιρρίου δύο από τα πολυτιμότερα σεβάσματα τα οποία φυλάσσονται στη Μονή μας, που είναι τεμάχιο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού από του Κυρίου μας και την αριστερά χείρα της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Πολλά κοιμήλια φυλάσσονται στη Μονή μας αλλά και σε όλες τις μονές του Αγίου Όρους, αλλά η πολυτιμότερη σταυρή είναι τα λείψανα των Αγίων μας. Για τα λείψανα των Αγίων μας αποτελούν ζωντανούς φορείς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και της ενδείξεως πραγματικά με τα οποία ο Θεός δίνει στα λείψανα των Αγίων, οι οποίοι με τη ζωή τους όχι μόνο ευαρέστησαν τον ίδιο τον Κύριο, αλλά είναι για μας τους υπολείπους δείκτες, οδοδείκτες θα λέγαμε, για τη δική μας πνευματική ζωή. Είναι μια ζωντανή μαρτυρία το πόσο μεγάλη χάρη κοσμεί αυτά τα φατά σώματα, όταν πραγματικά μέσα τους κατοικεί η άφθαρτη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η θησαυρή αυτή στη Μονή σας από πότε φυλάσσονται? Η θησαυρή αυτή στη Μονή είναι από χρόνια, από αιώνων, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, διότι η Μονή μας υπέστη αλλεπάλληλες καταστροφές από πυρκαγιές και έχουν καεί πολλά από τα αρχεία της Μονής μας, αλλά το λείψανο της Αγίας Μαγδαλής μαρτυρείται περίπου από το 15ο αιώνα στη Μονή μας. Και το τεμάχιο του Αγίου Λειψάνου είναι παλαιότερο. Άρα είναι η τρίτη μέρα στο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Αντίριο. Πλήθος κόσμου καθημερινά για να... Αυτές τις μέρες, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι έχουμε μείνει συγκινημένοι από την ανταπόκριση των ανθρώπων στο προσκύνημα, την ευλάβεια με την οποία προσέρχονται και προσκυνούν. Βλέπουν πραγματικά την ανάγκη και τον πόθο που έχουν οι άνθρωποι να καταθέσουν τα προβλήματά τους ενώπιον των Αγίων Λειψάνων. Και αυτό για μας δίνει μεγάλη δύναμη και κουράγιο, γιατί και η νομοθεσία του Αγίου Όρους είναι αυστηρή όσον αφορά την έξοδο των Αγίων Λειψάνων. Ένα Άγιο Λείψανο για να βγει χρειάζεται την έγκριση της Ιεράς Επιστασίας από την Ιερά Κοινότητα και μπορεί να βγει μία φορά το χρόνο μόνο.
Οπότε, παρόλο τον κόπο που έχει μια τέτοια έξοδο, όλη αυτή η ανταπόκριση του κόσμου μας ικανοποιεί και μας αποζημιώνει, γιατί οι Άγιοι δεν είναι δικοί μας. Εμείς είμαστε οι φύλακες, οι θεματοφύλακες, οι προστάτες, αλλά οι Άγιοι ανήκουν στον πιστό λαό. Οπότε, όταν ο πιστός λαός του ζητάει, οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Και όταν βλέπουμε την άμεση και τόσο ζεστή ανταπόκριση των πιστών ανθρώπων, αυτό μας δίνει δύναμη και λέμε ότι πραγματικά όλος αυτός ο κόπος όχι μόνο δεν πάει χαμένος, αλλά πραγματικά όπου πήγαμε μένει ζωντανή πίσω η ευλογία της Αγίας και φαίνεται τόσο στην ενοριακή ζωή εκεί που φιλοξενήθηκε, όσο και στην ευρύτερη τοπική εκκλησία. Είναι ένα θαυμάσιο γεγονός και καλό είναι βέβαια από το Άγιο Όρος να εξέρχονται λείψανα και ιδιαίτερα βέβαια ο Τίμιος Σταυρός για να προσκυνούν οι χριστιανοί μας, αλλά εκείνο το οποίο επιβάλλεται όμως από τους χριστιανούς είναι ότι πρέπει το προσκύνημα αυτό να μην είναι τυπικό ή ειδωλολατρικό ή μαγικό, αλλά να είναι προσκύνημα πίστεως και ανδόλου πίστεως κατά λίγα μάλιστα, για να μπορεί ανταποκρινόμενος ο Άγιος είπαν το δυναμία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να ανταποκρίνεται στην πίστη αυτή την εργουμένη που θα δώσει ο άνθρωπος προς τον Θεό, διότι προηγείται αυτό. Και αν έχει και ένα πνεύμα μετανοίας, είναι ασυγκρίτως καλύτερο το προσκύνημα αυτό που θα κάνει ο κάθε πιστός προς τα Άγια Λείψανα και τον Τίμιο Σταυρό. Αυτό είχα να πω.